Ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Ωραία, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα επεκταθώ στο κομμάτι της σύντησης σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ. Ως γνωστό, η άνοια είναι η σταδιακή έκπτωση των νοητικών λειτουργιών που εμφανίζεται με βραδιά αλλά προοδευτική έκπτωση της μνήμης. Η πιο συχνή όμως είναι η νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία σε συνδυασμό με τις εγγυακές άνοιες αποτελούν το 85% όλων των ανοιών. Παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της νόσου είναι η ηλικία, το φύλλο, κρανοκεφαλικές κακώσεις, τοξικοί παράγοντες, η γενετική, ενδοκρινική και ορμονική παράγοντες και εγγυακός παράγοντες. Οι λειτουργίες που προσβάλλονται είναι η μάθηση, η μνήμη, η κρίση, η γλώσσα, η επίλυση προβλημάτων, η γενική νοημοσύνη, ο προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο, η αντίληψη, η συγκέντρωση, η προσοχή, οι κοινωνικές ικανότητες, η προσωπικότητα του ατόμου. Η άνοια καθώς εξελίσσεται επιδεινώνονται οι νοητικές δυσκολίες και παράλληλα και όλες οι λειτουργίες της καθημερινής ζωής του ασθενούς. Τα προβλήματα διατροφής έχουν μελετηθεί σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους ασθενής με μέτρια και σοβαρή άνοια. Η απώλεια βάρους παρατηρείται περίπου στο 40% των ασθενών με άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. Συμβαίνει σε όλα τα στάδια της νόσου και μάλιστα ακουσίως. Σύμφωνα με τα παρόντα διαγνωστικά δεδομένα, η απώλεια βάρους θεωρείται διαγνωστικό κριτήριο για την άνοια. Αισθητηριακές διαταραχές. Έχουμε διαταραχές και στις 5 κατηγορίες. Γεύση, όσφρηση, όραση, ακοή, αφή. Ενώ για την όσφρηση αναφέρονται μελέτες, λίγες υπάρχουν για τη γεύση. Παρ' όλα αυτά, ένα άρθρο στη Γαλλία από τους Μπρότσιο φέρνει στην επιφάνεια μία μελέτη της νόσου Αλτσχάιμερ με επίκεντρο την εξασθένιση της γεύσης για να προσδιοριστεί σε ποιο στάδιο της επεξεργασίας γευστικών πληροφοριών εντοπίζονται οι πιθανές διαταραχές. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε τρεις παραμέτρους: στη διάκριση δύο ουσιών, στο γνωστικό ή συνειρμικό επίπεδο, δηλαδή να συσχετίσει τη γλυκιά γεύση ή όξινη με ένα ρόφημα, και στο γευστικό λεκτικό επίπεδο να υποδείξει τη γεύση ενός προϊόντος, αν το τυρί, το λεμόνι κλπ. 20 ασθενείς και μια αντίστοιχη ομάδα ελέγχου συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο υπόομάδες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου, ήπια και μέτρια. Διαταραχή λοιπόν βρέθηκε και στα τρία επίπεδα σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ. Επιπλέον εντοπίστηκε αγνωστική διαταραχή της γεύσης σε ελαφρά στάδια της νόσου. Ενώ η γευστική λεκτική παράμετρος βρέθηκε περισσότερο διαταραγμένη σε βαρύτερα στάδια. Το γεγονός της προέχουσας διαταραχής της γεύσης σε συνειρμικό επίπεδο σε πρώιμα στάδια της νόσου στη μελέτη οδηγεί στο συμπέρασμα της κεντρικής εντόπισης της βλάβης. Μεγάλες δυσκολίες με τη διατροφή στους ασθενείς με άνοια παρουσιάζονται σε προχωρημένα στάδια άνοιας, όπου υπάρχουν μνημονικές απώλειες, αφασία, αγνωσία, απραξία. Ο εγκέφαλος αδυνατεί να ξεχωρίσει τα οπτικά ερεθίσματα, ποιο είναι το πιάτο και ποιο είναι το φαγητό, τι είναι το κουτάλι, πώς το πιάνουμε και πώς τελικά συντονίζουμε τις κινήσεις για να φέρουμε το φαγητό στο στόμα. Οι ασθενείς με αγνωσία μπορεί να μην αναγνωρίζουν ότι αυτό που είναι μπροστά τους είναι φαγητό ή τι πρέπει να κάνουμε τα μαχαιροπύρουνα. Οι ασθενείς με διαταραγμένη γνωστική ικανότητα, όπως είναι οι ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ, διατρέχουν αρκετά μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης δυσφαγίας. Γι' αυτό πρέπει να αξιολογούνται πιο συχνά. Άρα, το νοσηλευτικό προσωπικό και το συγγενικό περιβάλλον, οι οποίοι έχουν άμεση και καθημερινή επαφή με τον ασθενή, είναι αυτοί που πρώτοι αναγνωρίζουν το κίνδυνο εμφάνισης δυσφαγίας. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποια έμεσα προειδοποιητικά σημάδια δυσφαγίας, όχι εμφανιζόμενα με τη λήψη τροφής. Όταν υπάρχει ανετιολόγητη απώλεια βάρους, επαναλαμβανόμενες πνευμονίες αναπνευστικές λοιμώξεις, αυξημένες παχύρευτες εκκρίσεις, συχνός αδιευκρίνιστος πυρετός, μεταβολή της φωνής της ομιλίας και το αίσθημα ξένου σώματος ή εμποδίου στον τράχειο. Ενώ τα πιο άμεσα προειδοποιητικά σημάδια δυσφαγίας είναι εμφανιζόμενα με τη λήψη της τροφής, ο βήχας κατά ή μετά τη λήψη της τροφής, μία χρονικά παρατεταμένη διάρκεια λήψη τροφής, η έντονη προσπάθεια κατά τη μάση και κατάποση, οι αλλαγές στην ποιότητα φωνής όταν έχει την υγρή φωνή, αύξηση των εκρίζων στο φάρικα ή στο στήθος, υπολείμματα τροφής στο στόμα ή στο φάρικα, ρινική ανάρρεια, αναγωγή έμετος στο φαγητό, πόνος κατά την κατάποση, δυσχέρεια λήψης ορισμένων τροφών και η άρνηση και ο φόβος προς την κατάποση, τουλάχιστον για 24 ώρα. Η αναγνώριση των παραπάνω σημείων και συμπτωμάτων ως πιθανούς δείκτες δυσφαγίας είναι υψίστης σημασίας για τους ηλικιωμένους μακροχρόνια ασθενείς που πιθανώς υποσιτίζονται. Αναλύοντας τα σημεία και συμπτώματα, οι ειδικοί υγείας μπορούν να αναγνωρίσουν σε ποιο στάδιο της κατάπωσης
εντοπίζετε το πρόβλημα. Η αξιολόγηση της απώλειας βάρους. Η περιοδική μέτρηση βάρους των ασθενών είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου της θρεπτικής κατάστασής τους. Τα παρακάτω αποτελούν ένα απλό οδηγό, όπως παράδειγμα ακούσια. Απώλεια βάρους μεγαλύτερη από 10% μέσα σε 6 μήνες ή 5% μέσα σε ένα μήνα. Το σύνηθε σωματικό βάρος κάτω από 20% αποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο υποθρεψίας. Μειωμένη όρεξη ή πρόσληψη τροφής, δηλαδή δεν έχει καταναλώσει τουλάχιστον 2 από τα 3 γεύματα τις τελευταίες ημέρες και αδυναμία σύτησης για περισσότερες από 10 μέρες. Εδώ υπάρχει και μία κλίμακα του Ενδιβούργου, η οποία έχει τα στοιχεία και αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των προβλημάτων διατροφής και σύτησης σε άτομα με άνοια τελικού σταδίου, περιλαμβάνοντας τα 11 στοιχεία. Αναζητώντας ορισμένες συμπεριφορές, για παράδειγμα, χύνοντας φαγητό ενώ τρώει ή γυρνάει το κεφάλι όταν ζητάει, ενώ ζητάει να φάει, γυρνάει το κεφάλι ο ασθενής, ένας νοσηλευτής-νοσηλεύτρια μπορεί να εντοπίσει τις ανάγκες ενός ασθενούς και να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο φροντίδας. Η κλίμακα αυτή διαρκεί μόλις 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Οι τεχνικές σύντησης, λοιπόν, που συστήνουμε στους νοσηλευτές και στους περιθάλποντες, είναι η τεχνική πάνω από το χέρι, κάτω από το χέρι και η χωρίς συμμετοχή του ασθενή. Στην τεχνική εδώ πέρα που βλέπουμε στην εικόνα δεξιά, είναι η τεχνική κάτω από το χέρι, όπου ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τη λαβή, το κουτάλι, με τα χέρια του, τα δάχτυλά του, και εμείς απλά να κατευθύνουμε το χέρι, κάνοντας την πορεία πιάτο και στόμα. Η άλλη εικόνα μας δείχνει τη λαβή που γίνεται κάτω από το χέρι, στην οποία δεν έχει τη λεπτή κινητικότητα να συγκρατήσει με τα δάχτυλα ασθενής το κουτάλι. Έτσι λοιπόν το παίρνουμε εμείς και κάνουμε το χέρι του. Παρ' όλα αυτά, συνοδευόμενο με το δικό του χέρι, πάλι κάνουμε την πορεία το φαγητό πιάτο και στόμα. Οι παρεμβάσεις γενικώς των νοσηλευτών και φροντιστών. Κάποια πράγματα να πούμε, ότι οι ασθενείς με άνοια πολλές φορές έχουν δυσκολίες στις οπτικοχωρητικές ικανότητες. Αυτό σημαίνει πως δυσκολεύονται να διακρίνουν τα αντικείμενα ή να ξεχωρίζουν το φαγητό μέσα από το πιάτο ή και από το τραπεζομάντιλο το πιάτο. Συχνά βοηθάει λοιπόν η χρήση χρωματιστών πιάτων σε αντίθεση με το χρώμα του φαγητού και του τραπεζομάντιλου. Οι υπενθυμίσεις είναι πολύ σημαντικό. Βοηθούν την επιστροφή στο φαγητό στη σύντηση. Υπενθυμίζουμε να φάει την επόμενη μπουκιά. Τοποθετούμε κάποια αντικείμενα κοντά σε αυτόν και όχι μακριά. Προτρέπω με μια ερώτηση σχετικά με το φαγητό, παράδειγμα, πώς είναι το φαγητό σας. Δοκιμάστε την κατάλληλη τεχνική σύντηση σε όποιον ασθενή τη χρειάζεται. Και για να κρατηθεί συγκεντρωμένος ένας ασθενής κατά τη διάρκεια του φαγητού, είναι απαραίτητο ένας εκπαιδευμένος φροντιστής να κάθεται μαζί του σε κάθε γεύμα και να τον βοηθάει τουλάχιστον για 5 λεπτά. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι 3 ασθενείς με ένα φροντιστή για ένα γεύμα με συνολική διάρκεια 45 λεπτών. Το φαγητό θα πρέπει να έχει μικρές μπουκές, να μην πνίγει ο ασθενής και βέβαια εννοείται ή να είναι διαλυμένο, πορτοποιημένο, εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενή και την κατάποσή του. Να του θυμίζουμε να τρώει αργά. Μία μόνο μερίδα φαγητό να σερβίρεται και στην περίπτωση που δυσκολεύεται να καταπιεί, να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού να μας δείξει την τεχνική που θα τον βοηθήσουμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ασθενής δεν είναι πάντα σε θέση να διακρίνει το ζεστό από το κρύο, άρα υπάρχει κίνδυνος στις υψηλές θερμοκρασίες των υγρών και των τροφών. Και η κακή εφαρμογή όντων των στοιχείων. Το φαγητό μπορεί να είναι επώδυνο, αλλά ο ασθενής μπορεί να μην μπορεί να το εκφράσει. Άρα βεβαιωνόμαστε ότι τα στοιχεία εφαρμόζουν καλά και επιβάλλει το τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος. Όσον αφορά για τα υγρά, υπάρχουν κάποιες πρακτικές. Το ποτήρι να είναι κοντά στον ασθενή, εννοείται όταν τρώει, να είναι διάφανο για να μπορεί να ξεχωρίζει μέσα τι έχει, ή πολύχρωμο να του τραβήξει το ενδιαφέρον. Η εξήγηση στον ασθενή το τι έχει το ποτήρι μέσα βοηθάει στην περίπτωση που έχει και προβλήματα όρασης. Επίσης, πολλά υγρά μέσα στη μέρα μπορεί να αντικατασταθούν με σούπα, νερό, χυμούς, τσάι, ιδιαίτερα αν ο ασθενής δεν συμπαθεί το νερό. Και τα ειδικά ποτήρια με καπάκι και στόμιο, να μην είναι πολύ βαριά, να διευκολύνουν τον ασθενή και να μπορεί να ανταπεξέλθει στην κατάποση, στην χρήση του ποτηριού αυτού, γιατί όταν έχουν την δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα, όπως με το κουτάλι, χρειάζονται άλλα εξαρτήματα τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν. Όπως παράδειγμα, μπορεί να αντικατασταθεί το ποτήρι και το πιάτο με βεντούζα να κάθεται στο τραπέζι, για να μην χύνεται. Η κοινωνικοποίηση επίσης ενθαρρύνει την πρόσληψη φαγητού και ποτών. Τουλάχιστον 2 γεύματα την ημέρα πρέπει να καταναλώνονται με άλλα άτομα μαζί παρέα. Και δημιουργούμε ένα πρόγραμμα snack για όσους δεν τρώνε αρκετά καλά στη διάρκεια του γεύματος,
Προσφέρουμε συμπληρώματα ή σνακ υψηλής θερμιδικής αξίας στις αραιές και άστους, 2 με 3 φορές την ημέρα και παρέχουμε μία ποικιλία σνακ και ροφημάτων. Δηλαδή, δεν δίνουμε βάση μόνο στα κύρια γεύματα και το ωράριο που θα πρέπει να τηρήσουμε για τα κύρια γεύματα σε τους ασθενείς. Την ώρα που κάθονται, την ώρα που πρέπει να πούμε μουσική, στο ενδιάμεσο, προσφέρουμε κάποια σνακ, κάποια σοκολάτα, να μην κουράσει, να είναι κάτι, να είναι κομμάτι. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι κάτι γυμνά. Μία έρευνα επίσης που πραγματοποιήθηκε από το MEHMID είναι ένας στόχος που πραγματοποιήθηκε για να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στο βάρος σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή άνοια και να δουν κατά πόσο αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Η παρέμβαση έγινε σε μια κλινική διάρκεια 3 μήνες, βασίστηκε στην εκπαίδευση του προσωπικού και την ενημέρωσή του για τη θεωρία του Έριξον και τα αναπτυξιακά στάδια των ανθρώπων. Έδωσαν έμφαση στο πώς να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και πώς να υποστηρίξουν την αυτονομία και την αυτοεξυπηρέτηση των ασθενών και πώς να τους κάνουν νιώθουν ως ξεχωριστά άτομα. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα σε σχέση με το περιβάλλον ήταν ότι έγιναν αλλαγές στους χώρους, στους οποίους συμμετείχαν οι ασθενείς. Άλλαξαν κάδρα στους τύπους, στο χώρο και στο εμπορίο. Διαλέξανε μαζί με το προσωπικό τα τραπεζομάτια. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι οποίες οι ασθενείς μπορούσαν να συνεργαστούν μόνοι τους, ενώ πριν έπρεπε το πώς κάτι έπαιρνα. Αυτό βοηθούσε και την επικοινωνία των ασθενών με το προσωπικό και δημιούργησε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Φυσικά, δεν θέλω στην ανάγκη παρέμβαση κάτω από την ανάγκη, αλλά δεν θέλω να το καταστήσω να σε κατανοήσει κάτω σε αυτή τη συγκάτω που θα πρέπει να του ομάδε ελέγχουν. Το περιβάλλον τη ανάγκη που επισπιώνει στενή την ώρα του πηγαίνοντο. Συγκεκριμένα, επηρεάζει πώ απολαμβάνει στενή το φαγητό καθώ και την ποσότητα που θα φάει. Γνώριμη μύχη μαγειρέματος, μυρωδιές από την κουζίνα και το φαγητό, χρωματιστά τραπεζομάτιλα, μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση του ασθενούς για φαγητό. Περιτά αντικείμενα στο τραπέζι μπορούν να αποπροσανατολίσουν τον ασθενή μας. Όπως επίσης το ίδιο μπορεί να κάνει και ένα περιβάλλον με πολλή φασάρια. Μια απαλή μουσική την ώρα του γεύματος πολλές φορές βοηθάει. Ευχαριστώ πολύ.